Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να ξεκινήσω με το ΠΑΟΚ 24 και ένα άρθρο σας, το οποίο ανέβηκε 11:35. Το οποίο δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Κάτσε λίγο, αύριο δεν παίζουμε. Ναι. Πιστή στο ραντεβού οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και μιλάει για τον μπάσκετ. Πιστή στο ραντεβού στα καφέ όταν παίζει ο ΠΑΟΞ μπάσκετ στο παλατάκι. Στην προσπάθεια της ομάδας γεμίζουν το παλατάκι. Ποιος το έγραψε αυτό, ρε? Απόλυση όταν. Επιμέλεια άρθρο, ΠΑΟΞ 24. Δεν έβαλε καν υπογραφή, δηλαδή. Πραγματικά, ποιος το έκανε αυτό? Στέργιο μυρίζομαι. Πότε είναι αυτό? Οι οπαδοί του Δικεφάλου έχουν από χθες το πρωί την ευκαιρία να προμηθευτούν τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα και να σταθούν δίπλα στην προσπάθεια της ομάδας να κλείσει με θετικό τρόπο τη χρονιά. Ήδη αρκετοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ εξασφάλισαν την παρουσία τους στον αυριανό αγώνα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να κοινοποιεί σχετικά. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, okay, εντάξει, κάνει. Βρήκε έναν που αγόρασε δύο εισιτήρια. Ήρωας ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν ήταν εκεί και τον βάλανε τη φωτογραφία, αλλά πραγματικά. Η φωτογραφία που βάλατε πρέπει να είναι από το. Πριν από το ΠΑΟΚ 3-4 χρόνια. Ναι. Και πιστή στο ραντεβού οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ για την ομάδα μπάσκετ. Ναι, γράφει το ΠΑΟΚ 24. Είναι ψέμα. Ξεκάθαρα είναι ψέμα. Ναι, όμως. Κάπου να γίνεται και μια αυτοκριτική. Μα το κάνουμε στον αέρα σαν ηγέτες του project. Ποιος το ανέβασε αυτό, θα απολυθεί. Έχει δύο λεπτά αυτός που το ανέβασε να το δηλώσει δημοσιο. Όχι να το κατεβάσει, όχι να το κατεβάσει. Να δηλώσει δημοσιογράφος. Ή αν θέλει να βγει στον αέρα. Ναι. Να επιχειρηματολογήσει. Όχι. Αν δεν το κάνει, θα απολυθεί. Με ξεκάθαρες διαδικασίες. Είναι 12 και 22. Και θα απολυθεί σίγουρα αν δεν ακούει την εκπομπή. Έχει δύο λεπτά αυτός ο οποίος στο ΠΑΟΚ 24, 12:25, ανέβασε κείμενο πιστή στο ραντεβού οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και γράφει για τον μπάσκετ. Δίπλα στην προσφάτη της ομάδας αυτό. Γεμίζουν το παλατάκι. Σημαίνω είναι αυτό. Ναι. Φαντάζομαι ποιος είναι. Ο Αντιμένιος. Γεμίζουν το παλατάκι. Γεμίζουν το παλατάκι. Το μόνο παλατάκι που θα γεμίσουν είναι εκείνο εκεί, πώς το λένε. Για μια δεξίωση. Ναι, δεν μπορούν τα παιδιά τώρα. Κλειστό γήπεδο καλοκαίρι τώρα, ενώ χειμώνα. Δεν πάνε. 400 άτομα θα έχει. Πέρασε ήδη το μισό λεπτό. Καμία αντίδραση. Και δεν δίνει και ο ένας τον άλλον. Ποιος θα απολυθεί, δεν ξέρω. Αυτό ρε φίλε, εμείς τι αρχές είχαμε όταν πήγαμε και δουλεύαμε με τον Νίκο που μας ρουφιανεύανε κάθε 4 λεπτά. Εδώ και δεν υπάρχει ρουφιανιά. θυμάσαι τότε. 8.30 το πριν μας ρουφιανεύανε. Τους παρακαλούσα, τους έλεγα εσείς, δώστε με λίγο αργότερα να ξυπνήσω κιόλας. Όποιος ρουφιανέψει θα έχει την ίδια τύχη με τον προηγούμενο. Σιωπή στο στην ομάδα. 24. Κανείς ακόμα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του χιουμοριστικού άρθρου που ανέβηκε. Ναι. Ναι. Κανείς ακόμα. Δάκρυσα με αυτή τη φωτογραφία που είδα μόλις τώρα. Αποθήκευση. Τέλος πάντων. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 εμείς ποτέ δεν λαϊκίζουμε. Ποτέ. Ίσα ίσα που κάνουμε πολύ αυστηρή κριτική στα κακό σκήμενα του ΠΑΟΚ. Δεν μου λες με τα γραφικά τώρα, μια και δεν ένα όνομα. Ο Ντεβισέντη ο καλός δεν τέριαζε στον. Ένα τέμπο και αυτό είναι. Δεν ένα έχει τέμπο. Ένταση. Ρε φίλε, δεν μας λείπει το. Η ένταση μας λείπει. Ο Ντεβισέντη είναι ένα πιο οχτάρι από εξάρι. Δεν είναι δηλαδή κεντρικό κλασικό. Πίσω το φόρ δεν παίζει. Box to box, πίσω το φόρ, ναι. Ούτε καν, οχτάρι. Γιατί, οχτάρι. Πώς δεν παίζει. Στο Αποέλ πώς πήγε. Είχε πολύ καλές παρουσίες τώρα, δεν ξέρω τώρα τελευταία τι κάνει. Πριν 2-3 χρόνια ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός όταν έφυγε πας για ένα Ολυμπιακό κτλ. Και πήγε δανεικός. Ναι, αυτό που θέλω να πούμε λίγα όχι, λόγια. Όχι, σου περιγράφω ρε το χαρακτηριστικά. Όχι, είναι ένα τέμπο. Θέλουμε ένταση. Θέλουμε ξύλο, ρε φίλε, ξύλο θέλουμε. Ποιος σου δώσει το ξύλο? Ο Βέμπλουμ. Κάτσε, δες το ΑΕΚ. Εγώ σου μιλάω για πιο ΣΣΚ. Επιθετικό παίχτη. Έχουμε επιθετικούς παίχτες. Δεν θέλουμε επιθετικούς. Μα αφού περιέγραψε ο προπονητής ότι οι παίχτες σου οι επιθετικοί δεν έχουν αυτή την ένταση να πιέσουν να μαρκάρουν. Μόνο ο Πέλκας. Μόνο ο Πέλκας. Θα πάω πάρω παίχτη στη θέση του Πέλκα. Ο Πούκι την έχει αυτή την ένταση. Ο Πούκι είναι Σκανδιναβός, δε φίλε. Όλοι έχουν. Στο ξύλο είναι εξοικειωμένοι. Η Σουηδία είναι χειρότερη από όλους. Στο ξύλο.
Βαράνε όλοι. Καθαρό και βρώμικο. Βαράνε όλοι, βαράνε. Δεν υπολογίζουν ανθρώπινη ζωή. Εγώ το παράδειγμα των Φόρ είναι το χαρακτηριστικότερο. Ο Ιμπραήμοβιτς και ο Μπέρκ είναι οι πιο βρώμικοι Φόρ που υπάρχουν. Βρώμικοι, συσσαγωγικά το βρώμικοι. Δεν ψάχνει τέτοιο πράγμα εσύ όμως. Τι δεν ψάχνει τέτοιο πράγμα. Ψάχνει ένα παίχτη πιο κινητικό. Πιο κινητικό είναι, συνδυαστικά παίζει. Ποιος? Ο Πούκι. Πούκι ή Κόντε. Πούκι. Γιατί? Γιατί έχει 50 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ναι, ναι. Και από αυτούς που παίζουν τα ονόματα που ακούω δεξιά και αριστερά, ο Κόντε και ο Πούκι είναι οι δύο που θα δεχτούν να είναι δεύτερη φόρ πίσω από τον Μπρίγκοβιτς. Αλλά ο Πούκι εμένα μου δίνει μεγαλύτερη. Δεν ξέρω τι θα δεχτεί ο Πούκι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτό που έγραψα και στη Φόρτσα το Σάββατο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη επιλογή για έναν άνθρωπο που αποφασίζει. Δηλαδή λέμε που λέμε τα δικά μας, ωραία, και ξεφωνίζουμε όταν πρέπει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, καλείσαι να προβλέψεις τι θα συμβεί με τον Μπρίγκοβιτς. Ωραία. Γιατί αν είναι να πουληθεί ο Μπρίγκοβιτς, ωραία, ο Πούκι είναι πιο κοντά στις προδιαγραφές του βασικού από τον Κόντε. Άρα θα έχεις το χρόνο να έχεις βασικό παίκτη και να αναζητήσεις έναν παίκτη πρώτης γραμμής όσο δεν τον έχεις. Πάμε παρακάτω. Ο Πούκι έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Κόντε δεν έχει. Τρίτον, ο Πούκι έχει παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Ο Κόντε δεν έχει παίξει ποτέ. Δηλαδή, ο Κόντε έχει τη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Οκ. Okay. Υπερτερεί σε αυτό το κομμάτι στον Πούκι. Αλλά στη ζυγαριά, όταν καλείσαι να αποφασίσεις, οι ηλικίες νομίζω είναι οι ίδιες πάνω κάτω. Λεφτά παίζουν ρόλο. Τα λεφτά ο ΠΑΟΚ ο ίδιος σου έχει δώσει να καταλάβεις ότι δεν παίζουν ρόλο. Κακός. Αλλά τι να κάνω, εγώ ασχοληθώ με τα λεφτά. Όποτε πήγαμε και μου κρίσαμε για τα λεφτά που δίνουν, μας βάλανε και χέρι. Ας τα πάνε, τα πληρώνουν. Αλλά μην γυρίσουν να μου πούν σε 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχασε τα λεφτά μου στον ΠΑΟΚ. Όχι. Εσύ πέταξε τα λεφτά σου. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ο Νίκος ο Σαββίδης, ο δεύτερος γιος του Ιβάν, μια και πλέον η οικογένεια έχει μπει πιο δυναμικά μέσα στα του ΠΑΟΚ, είναι πιο, πώς το χαρακτηρίσω, όχι σφιχτός, είναι, εντάξει, τον νοιάζει. Πιο προσεκτικός, ναι, νοιάζει, καλό είναι να έρθει αυτή η ισορροπία, ναι, λέω εγώ, ναι. Αλλά να μην πάμε στα άκρα, ο ένας να δίνει 2 εκατομμύρια και ο άλλος να λέει 300.000. Άμα τραβάει ένας από μια πλευρά, τραβάει και ένας από την άλλη, θα είσαι κάπου στη μέση. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Αλλά εγώ δεν θέλω να κατηγορηθεί ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, μακροπρόθεσμα. Ότι έχασα τα λεφτά μου στον ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε. Έχασα τα λεφτά σου επειδή τα έδινες κοροϊδίστηκα. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έρχεται ο Πούκι και έρχεται ο μάνατζερ και σου λέει: ωραία, θα σου πω εγώ το story με τον Πούκι. Έρχεται ο Πούκι και λέει ο μάνατζερ του: ναι, ξέρω εγώ, 850.000 συμβόλαιο και 1.000.000 μανατζερικά. Τι λες, δε μαλάκα, τι δίνεις. Μάλιστα. 1.000.000 μανατζερικά. Αλλά δεν το κατέβασε από το μυαλό του αυτός. Όταν έχεις δώσει 700.000 τουρί, λέμε τώρα ένα νούμερο. Σου λέει αυτός παίχτης, να μάθει σε ομάδα, θα δίνεις 1.000.000 και δεν με τα πάρω εγώ. Να! Πώς σου δώσω 1.000.000 μανατζερικά για τον Μπούκλες και μου φέρεις το Φαν Μπάστεν 6 χρονών. Εντάξει, αλλά πρέπει να περνάς και ένα κλίμα στην αγορά ότι ξέρεις τι πληρώνεις. Μια που το ανέφερες, έχουμε δηλώσεις του μάνατζερ του Πούκι. Νομίζω ότι δεν έχει, έτσι, δεν έχει μιλήσει πολλές φορές ο συγκεκριμένος. Βγήκε χθες ένα θέμα ότι, ναι, είναι κοντά ο Πούκι. Δεν άλλαξε κάτι, παιδιά. Δηλαδή, ότι συμφώνησε προφορικά και κάτι. Ναι, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι μία επιλογή, λέει ο κύριος Τουρούνεν. Ο Τουρούνεν, δε, ο γνωστός μάνατζερ του, ναι, του Τουριβόνεν και του Ραϊκόνεν. Η πληροφορία του, ναι, συντάκτη, ο οποίος φιλοξενεί δηλώσεις του μάνατζερ, αλλά λέει ότι το ποσό είναι κοντά στις 800.000 ευρώ. 850 ξεκίνησε. Ο μάνατζερ αναφέρει ότι υπάρχουν 5-6 ομάδες από την Ευρώπη και από το MLS που έχουν ενδιαφερθεί για να τον προσεγγίσουν κτλ. Τα χρήματα που ζητάει ο πελάτης μας είναι αυτή τη στιγμή ο κυριότερος παράγοντας. Ψέμα. Που περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων ομάδων. Ψέμα.
Λίγες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν συμβόλαιο άνω των 700.000. Λέει ο μάνατζερ που αναφέρει ότι όλες οι προσφορές έρχονται από καλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και θα κάνει ο Τίμου την καλύτερη επιλογή. Τίμου ο παίχτης, Τίμου και ο μάνατζερ. Περιμένουμε. Περιμένουμε ακόμα για τον Πούκι. Διώχνεις Κουλούρη, παίρνεις Κόντε. Γράφει ένας φίλος για να δώσει... Πρέπει να διώξει τον Κουλούρη. Ναι. Αυτός είναι το αγκάστο. Αυτό και ποιο θα πάρουμε. Ποιο θα διώξει. Να διώξω τα 200.000 συμβόλαια και να φέρω 800. Και να τον έχω τρίτο τον Πούκι για να καταλάβω τι ακριβώς τον έχω. Τον Κόντε, λέει, τον Κόντε. Α, τον Κόντε. Να έχω τρίτο τον Κόντε. Αγορά από κανένα εκατομμύριο από τα Γιάννηνα και 4-5 εκατοστάρια σίγουρα. Στα παρά 30. Άντε ρε, μάθετε να σκεφτείτε για ποδόσφαιρο. Άντε μάθετε. Θα φύγει ο Κουλούρης, θα πάει δανεικός. Και τι θα έχω να πούμε, ένα 1,5 εκατομμύριο μετά έναν που θα παίρνει 800 και έναν που θα παίρνει 500. Δηλώσεις Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Έλυσε τη σιωπή του για σήμερα. Ναι. Είναι η καθημερινή συνέντευξη που δίνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μέσα ενημέρωση της Ρουμανίας. Σήμερα μίλησε για το ότι έκλεισε ο ΠΑΟΚ φιλικό με τη Στεάουα. Mm-hmm. Έχει κάνει δηλώσεις. 9 Ιουλίου, δηλαδή 8... 9 Ιουλίου ΠΑΟΚ Στεάουα. Στην Ολλανδία. Εντάξει, μια φορά είχαμε πάει και αυθημερών και φάγαμε τεφτά από την Μπρόσβαϊκ. Over. Δεν υπάρχουν σε αυτό το μάτς συναισθήματα. Θα είναι ένας καλός αγώνας προετοιμασίας. Τι σχέση με τη Στεάουα ο Ράζβον. Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Έκανε δηλώσεις και γι' αυτό ο Λουτσέσκου. Έχουμε λοιπόν διάφορα τέτοια θέματα, πληροφορίες για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως και μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετ. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι ΠΑΟΚ Προμηθέας για τον μικρό τελικό, για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε και κάποια ακόμη θέματα γενικώς πανελληνίου ενδιαφέροντος. Τον Αζεβέδο βλέπω δεξιά-αριστερά. Ο Αζεβέδο, εντάξει. Δεν είναι κακός παίχτης ο Αζεβέδο, μια χαρά είναι. Απλά έρθε σε μια εποχή που δεν σήκωνε αλλαγές. Να είδες εδώ το οικονομικό, προφανώς έπαιξε ρόλο. Σου λέει δεν θα είναι κυρίαρχος ο ρόλος του, πρωταγωνιστής, άρα δεν πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Άρα φέρνει τον Γιαννούλη πίσω που στον Ατρόμητο θεωρούν ότι θα μείνει εκεί. Αυτό είναι άλλη σκέψη. Αυτό έπαιξε. Άρα και τον Αζεβέδο έπαιξε ρόλο αυτό. Ότι... Μα έχω τον Γιαννούλη τζάμπαρε. Υπάρχουν πάντα βέβαια και οι θέσεις των ξένων που υπάρχει. Δημιουργείται ένα όριο και κάποια ζητήματα. Ακούω λίγο για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, να το κάνουμε μετά το διάλειμμα, λες. Ναι, ναι. Ωραία. Μετά το διάλειμμα υπάρχουν κάποια θέματα που νομίζουμε ότι δυσφημούν το άθλημα, πραγματικά. Θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, βεβαίως αρχικά, με τον team manager της ομάδας, τον κύριο Ζουνατζίδη, είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Ηρεμιστικά παίρνετε στη διάρκεια που βρίσκεστε στον πάγκο ή είναι αυτό ποτέ, βγαίνει. Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Μπορείτε να μας πείτε το είναι μυστικό. Διάφορες τεχνικές, κυρίως από τα βάθη της Ασίας, σε οποίες έχουμε ενδρυφήσει. Να υποθέσουμε λίγο γιόγκα, λίγο πετάτε στον αέρα ο κλαδόν. Γιόγκα, δεν τα προλαβαίναμε. Τέλος πάντων, τι να πω. Αυτή είναι η διαδικασία της παρουσίας στον πάγκο μιας ομάδας και ειδικά αυτών που δεν παίζουν, γιατί αυτοί που παίζουν μια χαρά είναι. Παίζουν, εκτονώνονται, πηδάν, τρέχουν, καρφώνουν, σουτάρουν, πασάρουν, κάνουν λάθος, κάνουν σωστό. Αυτοί που δεν παίζουν στον πάγκο είναι που έχουν το ζόρι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε από την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά εμείς απορούμε πώς με την εμφάνιση του Σαββάτου ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε με μεγαλύτερη διαφορά. Έχετε κάποια απάντηση? Ναι, έχω. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα υπήρξε... ζούμε την ομάδα πολύ καιρό τώρα. Κατανοούμε τα παιδιά τα οποία
είναι πάρα πολύ κουρασμένα και πάρα πολύ καταπονημένα. Είναι, φτάσαμε τους 50 αγώνες, φτάσαμε τις 60 πτήσεις, τις 113 μέρες ταξιδιού. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος σωματικά. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και μια δύσκολη περίοδος πνευματικά, γιατί πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος, δεν πρέπει να παρασυρθείς από την εποχή που είναι καλοκαίρι πλέον, και πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος για να αντιμετωπίσεις μια πρόκληση πραγματικά μεγάλη. Όχι τόσο σαν αποτέλεσμα το τι ακριβώς θα σου δώσει μια πρόκριση, ένα τίτλο, αλλά μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση για το πού μπόρεσες να φτάσεις αυτή τη χρονιά. Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε βάλει σαν έτσι μεγάλο στόχο να μπούμε στην τετράδα του προαθλήματος, να είμαστε ψηλότερα από πέρυσι. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουμε ένα ακόμα παραβήμα, να βγούμε τρίτη. Αυτό όλο ταυτόχρονα δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το σώμα και το πνεύμα, αλλά και μια τεράστια επιθυμία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν οδηγούν την ομάδα από τη μια να παίζει καλό μπάσκετ, από την άλλη όμως σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς να παρουσιαστεί πολύ νευρική. Δηλαδή εμείς ήμασταν πάρα πολύ νευρικοί στη διάρκεια του αγώνα. Είδα παιδιά τα οποία συνήθως είναι πολύ ήρεμα να έχουν αντιδράσεις, να είναι πιο ευέξαπτοι, να χάνουν την υπομονή τους πιο εύκολα. Και όλο αυτό έχει να κάνει κυρίως νομίζω με την επιθυμία του αποτελέσματος. Όταν υπάρχει μεγάλη αποθυμία και υπάρχει και μια πάμε να το τελειώσουμε, αυτό οδηγεί. Νομίζω λοιπόν ότι ο πρώτος λόγος και σημαντικότερος ήταν ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα ήρεμοι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Και εγώ συμφωνώ με εσάς ότι κανονικά με τον τρόπο που έπαιξαν οι δύο ομάδες, ναι, ναι, με την ποιότητα που έχουν αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο υπέρ μας και να έρθει πιο εύκολα η νίκη. Ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά και από τις δηλώσεις των παικτών και από όλο το κλίμα φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ το θέλει πολύ. Άκουσα παίκτη το Προμηθέα να λέει σαν να αδειάσαμε εμείς. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το κλίμα ή αν είναι εντάξει, κάτι που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Κοίταξε, επειδή είμαστε στη διάρκεια της σειράς και δεν μπορώ να κάνω εύκολα μία αποτίμηση του τι κάνει ο αντίπαλος, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Προσπαθούμε όλοι μας να μείνουμε μακριά από αυτό το κομμάτι. Αντίθετα, να κάνουμε πάρα πολύ φόκους μόνο σε ό,τι έχει να κάνει μαζί μας, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με δικά μας λάθη, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την βελτίωσή μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε νικηφόρα τη σειρά. Οπότε δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Αντίθετα, θέλουμε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και να σταθούμε στο ότι ήμασταν νευρικοί. Κάναμε κάποια λάθη από υπερβολική επιθυμία να τελειώσουμε το μάτς πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Ναι, χάσαμε την υπομονή μας και οδηγηθήκαμε εκεί. Εκεί σταματάω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και η προτεραιότητα όλων όσοι βρίσκονται μέσα στο κλαμπ μας. Λέτε να περιμένουμε και αύριο ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο δικό του ρυθμό, το ομαδικό πνεύμα και τον αντίπαλο να έχει πάρει και μια 30-40 τρίποντα. Μια και δεν έχει άλλες λύσεις. Νομίζω ότι εκεί οδηγήθηκε και εμείς οδηγήσαμε τον Προμηθέα σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και το δικό μας παιχνίδι νομίζω πλέον είναι πασιφανές εδώ και πολύ καιρό ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο περνάει από όλες τις θέσεις. Από όλες τις θέσεις. Από το Φεβρουάριο και μετά έχουμε ένα εκπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα σαν ομάδα. Ταυτόχρονα όμως η front line μας όπου βρει ευκαιρία χτυπάει τον αντίπαλο συνέχεια, όπως και έγινε μέσα στην Πάτρα που προσπαθήσαμε να βάλουμε το παιχνίδι μέσα στο καλάθι γιατί εκεί υπερτερούσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε γενικά πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε είτε στην περιφέρεια είτε μέσα στο καλάθι. Τώρα θα μας οδηγήσει το παιχνίδι να δούμε πού θα είμαστε καλύτερη μέρα, ποιοι παίκτες θα είναι πραγματικά στη ροή του αγώνα πολύ θετικοί και θα οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί, φαντάζομαι. Κύριε Ζουνατζίδη, πραγματικά το τελευταίο διάστημα νιώθουμε ότι δυσφημείται πάρα πολύ το άθλημα μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος με ό,τι συμβαίνει με τη διαιτησία. Με αποκαλύψεις, με δηλώσεις, με γεγονότα, αλλά κυρίως με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε. Εγώ νομίζω ότι ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα αυτό το πράγμα και απλά τώρα κλιμακώνεται. Και αυτό που είδαμε πάλι προχθές και το Σάββατο στην Πάτρα, αλλά και την Κυριακή στο τελικό,
είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, σαν να μην έχει υποθεί τίποτα, σαν να μην έχει αποκαλυφθεί τίποτα, σαν να μην δίνουν σημασία κάποιοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, να πω τώρα έτσι, λίγο τη γνώμη μου, να προσπαθήσω να βγω λίγο από τη θέση τη συγκεκριμένη που είμαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω δύο κουβέντες γενικότερα σαν ένας άνθρωπος που όλη του τη ζωή την έχει περάσει μέσα στο γήπεδο. Από όπου θέλετε και όπως θέλετε. Ναι. Δεν έχει υπάρξει μέρα της ζωής μου που να μην έχω ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια διαφορετική διαδικασία. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια άλλη κατάσταση όσον αφορά τη διαιτησία στην Ελλάδα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχουν καλοί διαιτητές. Καλοί διαιτητές υπάρχουν και μάλιστα επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουμε και την εμπειρία του εξωτερικού, πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο, είναι τα πιο ταλαντούχοι και πιο καλοί διαιτητές από ό,τι συναντάμε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια κατάσταση στην οποία τα τροτά της τα έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει να οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα σε μια πιο επαγγελματική, μια διαφορετική αξιολόγηση των διαιτητών, εκπαίδευση των διαιτητών, διαδικασία ορισμού των διαιτητών. Όλα αυτά θα πρέπει να κάνουν κάποια βήματα, γιατί έχουμε φτάσει να έχουμε εκείνοι υπερεπαγγελματίες, όλοι όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ, είτε αυτοί λέγονται προπονητές. Οι προπονητές μας είναι εκπληκτικά υψηλό επίπεδο. Να πούμε το παράδειγμα ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε Final Four VTB League με ομάδες κολοσσούς εκατομμυρίων και 3 στους 4 είναι Έλληνες προπονητές. Mm-hmm. Η Τούδης Μπαρτζόκας και ο... Ζούρος, ποιος είναι εκεί. Ο φίλος μου... κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Καλά, συγγνώμη, μου σκουλιά, κάθε 10 λεπτά. Που ήταν... Που τους ούνιξε, ο Πρίφτης. Ο καταπληκτικός ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Ναι. Δηλαδή έχουμε φοβερούς οι αθλητές μας. Εκπληκτική εθνική ομάδα υψηλών προδιαγραφών, παίκτες που παίζουν στο NBA, παίκτες που παίζουν στις καλύτερες λίγες, πρωταγωνιστές, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι αθλητές σε φοβερό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν κάνει maximize στον επαγγελματισμό. Έτσι πρέπει να είμαστε και οι υπόλοιποι. Και εμείς που είμαστε δίπλα στην ομάδα θα πρέπει να είμαστε 100% επαγγελματίες και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι τρέχουν ο ΕΣΑ και θα πρέπει να αναβαθμίσει το προϊόν του ελληνικού μπάσκετ όπως προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να κάνει. Είναι ένα κομμάτι και η διαιτησία το οποίο πρέπει να ακολουθήσει εκεί. Ακόμα και δεν μιλάμε τώρα για την ποιότητα αυτή καθ' αυτή των διαιτητών αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό μας είπε οποίο... και ο κύριος Παθεοδόρα, ακριβώς την ίδια άποψη έχετε που μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό. Όποιος είναι μπασκετικός και ξέρει την κατάσταση θα καταλάβει ότι πρέπει να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα αδικούνται από αυτή τη διαδικασία οι διαιτητές. Οι ίδιοι που αδικούνται είναι οι διαιτητές. Ακόμα και οι παράγοντες της διαιτησίας και οι ίδιοι αδικούνται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καλά, μην τους λυπηθούμε κιόλας, κύριε Ζουνατζίδη. Να σου πω κάτι. Yeah. Πολλές φορές εγώ φτάνω σε σημείο διαιτητής ο οποίος δεν με παίζει καλά. Το βλέπω, το βλέπεις και εσύ, το βλέπω κι εγώ. Mm-hmm. Πολλές φορές κατανοώ ότι είναι σε μια απίστευτα δύσκολη θέση. Γιατί πολύ απλά καταλαβαίνω ότι φωνάζει με την αντίδρασή του, φωνάζει με την παρουσία του ότι ξέρεις τι. Αν γίνει αλλιώς, δεν θα ξαναπαίξω. Ωραία, επειδή το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο, είναι η ίδια κατάσταση. Και το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό λοιπόν, δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν βοηθάει και δεν ωφελεί κανένα. Εδώ χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, χρειάζεται να είμαστε όμως, πρόσεξε, χρειάζεται να είμαστε και τα κλαμπ όλα, να έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν τα κλαμπ όλα του ΕΣΑΚΕ ήταν στην ίδια κατεύθυνση, θα μπορούσε πολύ εύκολα να υπάρξει μια κοινή γραμμή και να διεκδικηθεί αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί σε αυτό το κομμάτι της διαιτησίας ή σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι έχει σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα κλαμπ μέσα στον ΕΣΑΚΕ δεν είναι προς την ίδια γραμμή. Υπάρχει μια τεράστια κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο μεγάλα σωματεία και όλο αυτό τώρα πολλαπλασιάζεται επί 1, επί 2, επί 3, επί 5, επί 10 κάθε φορά
Έτσι, και τη μια βρίσκεται ο ένας από εδώ και την άλλη βρίσκεται ο άλλος από εκεί. Και ακόμα κάτι καλό να λέει ο ένας, ο άλλος το σαμποτάρει γιατί απλώς το λέει. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία... Έγινε ακόμα χειρότερη φέτος. Και με άλλα σωμάτια και με άλλα συμφέροντα και με άλλες αποκαλύψεις. Ξέφυγε το πράγμα. Κοίταξε, εγώ... Και με την ομάδα με την οποία παίζετε τώρα. Είπα κάτι εχθές και θα το επαναλάβω. Εδώ είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Είναι τα play-off. Εμείς όπως βλέπετε, σαν κλαμπ, δεν έχουμε κάνει την παραμικρή νήξη, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, δεν έχουμε βγάλει καμία ανακοίνωση, αν και είμαστε από τα μία από τις τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν να παίζουν το πρωτάθλημα. Και πιθανόν κάποιος να πει ότι έχουμε και ένομο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προστατεύσουμε το άθλημα πάνω απ' όλα και την ομάδα μας βέβαια, αλλά είναι εν εξελίξει το πρωτάθλημα, τα play-off, και μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, να φέρουμε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση αυτούς που πρέπει να παίξουν τα μάτς, έτσι, κυνηγώντας μικροομαδικά συμφέροντα. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ποιος θα το σεβαστεί πρέπει αυτό? Να εμείς πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ και να παλέψουμε με κάθε τρόπο για το καλό της ομάδας μας. Μάλιστα. Είναι μια πάγια κατάσταση, μια πάγια θέση μας, όλα τα χρόνια που είμαστε αυτοί που είμαστε σε αυτή την ομάδα, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ήταν κάποιες άλλες ομάδες στη δικιά μας θέση, θα είχαν κάνει ορισμένα πράγματα, τα είχαν κάνει φεϊβολάν. Ναι, γιατί δεν βάζουν τον μπάσκετ πάνω απ' όλα όπως το βάζει ο Πρέλεβιτς, ο Σταυρόπουλος, ο Ζουρνατζίδης. Είδαμε ότι θα είχαν κρεμάσει κόσμο, θα είχαν κρεμάσει κόσμο και κοσμάκι στα μανταλάκια. Έτσι. Να λέμε τα πράγματα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Να σου πω τι θέλουμε. Θέλουμε όσο αυτό είναι εφικτό να λειτουργήσουν οι δομές, είτε είναι δομές νομικές, δηλαδή δικαστικές, είτε είναι δομές της Λίγκας ή την δομές της Ομοσπονδίας να λειτουργήσουν, γιατί όσο κακό είναι να ακούγεται κάτι επί δικαίου για κάποιον άλλο, τόσο κακό είναι να ακούγεται και επί αδίχο. Ναι. Δηλαδή τώρα εδώ ακούμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια ή δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Το έχει ψάξει κάποιος ή δεν το έχει ψάξει κάποιος. Εγώ θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ένα πράγμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Προμηθέας είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Από πού θέλετε να το πιάσω και πού θέλετε να τα αφήσω. Και δεν είναι γιατί ένας άνθρωπος βάζει τα λεφτά του και κάνει μια καλή ομάδα. Όχι, έχει και ακαδημίες, έχει και γήπεδο. Έχει τρέλα, έχει τα μικρά παιδιά, έχει βοηθητικά γήπεδα. Έχει αναμορφώσει ένα γήπεδο το οποίο ήταν ερείπιο και το έχει κάνει ένα εξαιρετικό γήπεδο. Κάνει υπέροχα πράγματα με ακαδημίες, με ταξίδια, με σεμινάρια, με. Είναι ό,τι ωραιότερο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό θα πρέπει να προστατευτεί και από τους ίδιους τους ανθρώπους του Προμηθέα και από όλους είναι γύρω. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν κάποιοι στο χώρο, σε εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά, επιτίδει, βλέπουν κάτι καινούριο, κάτι ωραίο, κάτι το οποίο είναι και ακολουθείται έτσι και από ένα αθλητικό ή όχι πλούτο, κοιτάζουν πώς θα τσιμπήσουν κομμάτια. Αυτό συμβαίνει μια ζωή στην Ελλάδα, γι' αυτό και βλέπετε καταπληκτικοί άνθρωποι που μπήκαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό φύγαν τρέχοντας. Εγώ λοιπόν λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Προμηθέας είναι από τα ωραιότερα project και ο άνθρωπος αυτός κάνει αυτό, θα πρέπει να προσεχθεί και από την ίδια την ομάδα του Προμηθέα και από τους γύρω και από τους δομές. Αλλά θα πρέπει όλη η ανάπτυξη ενός κλαμπ να γίνεται μέσα σε νόμιμα, σοβαρά και αθλητικά πλαίσια. Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα αυτή τη στιγμή δικαίωμα ούτε να πω κάτι εναντίον οποιοδήποτε. Περιμένω όμως να δω την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν αυτοί που πρέπει να ελέγξουν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν, τότε είναι ακόμα σοβαρότερο το πρόβλημα. Ναι. Και τότε δεν θα μιλάμε για ένα πρόβλημα μιας ομάδας ή ενός ανθρώπου, θα μιλάμε ενός ολόκληρου αθλήματος. Που αν είναι όντως έτσι, τότε είναι όντως θέμα ενός ολόκληρου αθλήματος. Και θα πρέπει όλοι με πολύ σοβαρότητα και με όλη πολύ συνέπεια να το οδηγήσουμε εκεί που πρέπει. Απλά δημιουργούνται και κακές νοοτροπίες. Δηλαδή τώρα, όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος έχει διπλάσιες βολές, έχοντας σουτάρει 35, τρίποντα 36, και βγαίνει ο προπονητής και στέκεται σε μία φάση. Πάει να περάσει το μήνυμα. Πάει να περάσει το μήνυμα. Δηλαδή, και κάπου κι εμείς έχουμε τις αντοχές μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η θέση δική σας είναι ευαίσθητη και
δεν μπορείτε τέλος πάντων να παρακρατήσετε τις ισορροπίες και να κοιτάξετε είναι το άθλημα. Είναι γιατί εμείς ναι. είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό που πρέπει να είμαστε. Έτσι. Γιατί αντιπροσωπεύετε τον ΠΑΟΚ. Εγώ όμως που είμαι, ας πούμε, ο παδός και όχι δημοσιογράφος όταν μιλάμε για τον μπάσκετ και βλέπω να συμπεριφέρεται έτσι στην ομάδα μου κάποιος, όσο καλή δουλειά και να έχει κάνει όποιος προμηθέας, προσβάλλει την ομάδα μου. Και τα μάτια λοιπόν, μου που είδαν ένα παιχνίδι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να πω καμιά φορά την κάνουμε και εσωτερικά τη συζήτηση αυτή. Σας μιλάω σαν να είμαστε στο γραφείο τώρα. Όχι, έτσι πρέπει να μιλάμε και στον αέρα. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Να σας πω λοιπόν κάτι. Πολλές φορές λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία του τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτό το θέμα κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και ό,τι συνεπάγεται μέσα από, από τη μια νόμιμη διαδικασία και ένα νόμιμο δρόμο να μην αδικείται η ομάδα μας. Όσο καταφέρνουμε αυτό το πράγμα και αν το καταφέρνουμε... Mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία, με τις σχέσεις, με το μπασκετικό περιβάλλον, με την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, τα έχουμε κάνει, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα στον υπέρτατο βαθμό και αν είναι να χάσουμε γιατί κάποιος μεταχειρίζεται πονηρά μέσα και σκοπούς, ας χάσουμε. Είναι αυτοί όμως, εμείς είμαστε λάτς και έρχονται ξύπνοι και μας κάνουν μια ζωή αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν κάνουμε πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι και πολλές φορές κερδίζουμε. Γι' αυτό βλέπετε, αγαπητέ κύριε Κόλκα, ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει να βγει τρίτος και άλλοι οι οποίοι πιθανότατα έχουν μεταχειριστεί όλους τους όλα αυτά που λέτε είναι εκτός πρωταθλήματος ή δεν είναι... Στο τέλος δικαιώνεται αυτός που πιστεύει στο άθλημα και τηρεί τις αρχές του. Δεν το συζητάμε. Εγώ, 100%. Εγώ παίρνω 100%. Θέση στη λογική του ότι σαν οπαδός, ότι προσβάλλει το κλαμπ μου κάποιος. Γιατί ο καθένας μας θεωρεί το κλαμπ δικό του τέλος πάντων. Ωραία, αλλά... άρα εκεί λοιπόν έχεις. Ένα από το δρόμος είναι να εμπλακείς κι εσύ. Που όσο θα εμπλακώ αύριο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σε αυτή την ομάδα, να ξέρετε, έχουμε... είναι οι δύο βασικοί άξονες που πήραμε πριν πολλά χρόνια όταν καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Τρεις άνθρωποι. Είναι... Δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας κάναν. Είτε σαν αθλητές είτε σαν προπονητές, ποτέ και δεν πρόκειται να εμπλακούμε ποτέ σε τίποτα παράπλευρο. Mm-hmm. Αυτές ήταν δύο υποσχέσεις που δώσαμε στον εαυτό μας και θα τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με όσο είμαστε εδώ. Αν τώρα δεν είμαστε εδώ, όποιος έρθει. Πάμε σε κάτι άλλο. Το καλό του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ας το κάνει. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο σύνθετο και επειδή βέβαια απαντάτε σε όλα, θα μας εξηγήσετε και τη στάση του ΠΑΟΚ. Και έχει να κάνει βεβαίως με τον Χαραλαμπόπουλο και την απουσία του. Εκεί φάνηκε σαν να μην μπαίνει το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Επειδή μιλάμε για δανεισμό, εντάξει, και επειδή ανήκει κάπου αλλού ο παίκτης. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια. Αυτό είναι ένα deal το οποίο έγινε από το καλοκαίρι. Είναι απέτηση του Παναθηναϊκού, γιατί ανήκει ο παίκτης, είναι απέτηση του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει καμία απέτηση κανός Παναθηναϊκού. Ωραία. Θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Δεν λέγεται πουθενά. Ωραία. Εδώ υπάρχει ο παίκτης και η ομάδα. Ναι. Ο παίκτης, εγώ μπορώ να σας πω πολύ εύκολα, είχε την τύχη ή την ατυχία τα προηγούμενα καλοκαίρια να είναι σε εθνικές ομάδες, να έχει κάποιους τραυματισμούς. Δηλαδή τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να παρουσιαστεί σε ένα κάποια από αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι για το draft. Όταν λοιπόν μιλήσαμε και τα λοιπά στην αρχή της χρονιάς, τέθηκε από την πλευρά του παίκτη ότι ξέρεις, υπάρχει μία περίπτωση να φτάσουμε εκεί και. Mm-hmm. Και εμείς του δώσαμε το OK ότι ξέρεις, θα πας να συμμετέχει σε αυτό το camp. Ανεξάρτητα από το που θα είναι η ομάδα που θα βρίσκεται, θα ναι, κάνει. Ακριβώς, ανεξάρτητα. Δεν έχει καμία σχέση το Παναθηναϊκός. Το παιδί το είχε πει από την αρχή, η απόφαση ήταν 100% δικιά μας. Απλώς υπήρχε μία ενημέρωση στην πρώτη φάση ότι όπως και να έχουν τα παιχνίδια του μικρού τελικού θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου. Ναι, τώρα, ναι. Συζητήθηκε, δόθηκε η άδεια του στο παιδί να πάει στο... αυτά πριν από δύο μήνες, έτσι. Συζητήθηκε, δόθηκε άδεια στο παιδί να πάει στην Ιταλία και μετά άλλαξαν κάπως τα σχέδια της Λίγκας και του πρωταθλήματος και του προγράμματος και άρχισαν οι αγώνες 4 μέρες πριν. Αυτό είναι. Μάλιστα. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή, πραγματικά, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχει κάποια αποτυχία ο παίκτης και να λέει δεν με αφήσατε, είμαι κάτι. Είμαστε σύμφωνοι όλοι. Θεωρούμε ότι πάντα ίσως
κάτι χάνεις, αλλά μπορεί να κερδίσεις κάτι παραπάνω και πολύ πιο ουσιαστικό αργότερα. Όχι, η εξήγηση που μας δίνεται για τις εξηγήσεις που είχαν δοθεί από νωρίτερα, νομίζω ότι καλύπτουν. Απλά εμάς είναι στα σημασία. Είχατε δεσμευτεί για κάποια πράγματα. Γιατί μαλώναμε μεταξύ μας και να ζήτη στο chat του ΠΑΟΚ 24 και μαλώναμε είναι σωστό, δεν είναι σωστό, τι έγινε, δεν έγινε κτλ. Και προσπαθούσαμε να πιάσουμε όλες τις οπτικές. Πιάσαμε και το κομμάτι. Αφορμή τη δήλωση του Παθεοδόρου, βέβαια. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει εμπόδιο σε κανένα παίχτη. Ωραία. Υπάρχει και παράμετρος των ισορροπιών. Δηλαδή, μία ομάδα που διεκδικεί το ταβάνι της, γιατί κατά ψέματα το ταβάνι του ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση, εντάξει, και δεν ξεκίνησε και ως φαβορή για αυτήν. Δεν είναι κάπως μυστήριο για την ομάδα να βλέπει ένα στελεχός της να φεύγει την ώρα που ουσιαστικά... Θα κάναμε το ίδιο, λοιπόν, για να σε βοηθήσω. Ναι. Θα κάναμε το ίδιο για τον Λίνο, θα κάναμε το ίδιο για τον Αντώνη. Δεν υπάρχει θέμα εσωτερικά δηλαδή με αυτό το πράγμα. Δεν αυτό. Υπάρχει κανένα θέμα εσωτερικό. Κανένα απολύτως. Και να σου πω και κάτι, άντε να το παίξω και λίγο πονηρός εγώ. Πιο πονηρός από εσάς. Προτιμάτε έναν παίκτη 2-3 μάτς να δίνει και την καρδιά του και να αισθάνεται και σκλαβωμένος απέναντι στο κλαμπ που τον βοήθησε τόσο, ή περιμένετε έναν παίκτη, θα ήταν καλύτερο να έχετε που ήταν παρόντας όλα τα μάτς και είχε ξυνήσει, είχε γυρίσει κάτι στο 20χρονο μυαλό. Εμείς προτιμάμε μια ομάδα να μην ξυνίζει. Όχι ένα παίκτη. Και βασικά εμάς μας ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι, όχι, σε καμία περίπτωση βέβαια το παιδί δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, πρώτον. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αυτή την λογική. Αλλά ακόμα και για να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να μην συμβεί. Εμείς λοιπόν είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Τα βοηθούσαμε. Ξαναλέω ότι οποιοδήποτε παιδί να ήταν θα κάναμε το ίδιο. Μάλιστα. Για να κλείσουμε. Έχετε κλείσει παίχτες από τώρα πέρα από τα συμβόλαια τα οποία προϋπάρχουν για την επόμενη χρονιά ή... Όχι. Όχι. Είδαμε και μια προσπάθεια λίγο να διαφημιστεί ο Μαργαρίτης να πάει αλλού στην ΕΡΤ, νομίζω. Κάτι πήρε ταυτί μου. Δεν έχουμε θέμα με τον Μαργαρίτη. Πολλά είδαμε. Ναι. Για τους συναδέλφους σας να τα λέτε εσείς. Πολλά είδαμε, ναι. Αλλά μας κάθισε λίγο μυστήρια ενδιαμέσω τέλη μικρών τελικών. Ο Μαργαρίτης είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, τη σημερινή ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο αρχηγός της ομάδας. Είναι ένα παιδί που ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για το πώς πρέπει να είναι ένας αθλητής μας θα πρεσβεύει αυτό το παιδί. Έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό από τα Χριστούγεννα κιόλας μία και δύο και τρεις κουβέντες με τον εκπρόσωπό του. Δεν έχουμε καταλήξει πουθενά, αλλά ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ξέρει ποιες είναι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και τώρα τελειώνοντας τα παιχνίδια και με μεγαλύτερη ηρεμία, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν συμβόλαιο, υπάρχουν κάποιοι ξένοι οι οποίοι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί τους και θα θέλαμε να συνεχίσουμε, αλλά εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα, η προσφορά, η ζήτηση, τα λεφτά, το μέλλον. Πάντως έχουμε ένα πολύ υγιές, έτσι καμβά για να ζωγραφίσουμε, να βάλουμε τις πινελιές για την επόμενη χρονιά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πούμε πίσω, θα είμαι, θα μιλάω όμορφα στους διαιτητές. Πολύ καλά. Γιατί έχετε δώσει το κλίμα. Πολύ καλά. Έχετε δώσει. Σας μιμούνται πλέον και άλλοι παράγοντες του Ολυμπιακού πλέον. Είναι τα ίδια μαθήματα γιόγκα κάνουν. Σχολή δημιουργήσατε. Πρώτη φορά τους λυπήθηκα στη ζωή μου προχθές. Πραγματικά. Να είστε καλά. Τέλος πάντων. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Ζουνατζίδη για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει τα παιχνίδια της και έχει και πολλά διάφορα θέματα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Αύριο λοιπόν στις 18:30 το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε με το ποδόσφαιρο. Εδώ και λίγα λεπτά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για αυτήν την ταινία. Είναι ντοκιμαντέρ. Ταινία. Μικρού μήκους. Η οποία δημιουργήθηκε γύρω από τον τελικό του κυπέλου, λίγο πριν, λίγο μετά, κατά τη διάρκεια, με πάρα πολλά πλάνα, ατάκες, είπαμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι να παρουσιαστεί την Κυριακή. Θα μας πει σε λίγο η Ελένη Μπούντο, θα μας ενημερώσει, όπως και για το τι γίνεται γύρω από τον Λέοβατς, από τον Πούκι, από 2-3 τέτοια θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Η Ελένη είναι τώρα μαζί μας. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Πάμε με την ταινία ντοκιμαντέρ.
Είναι ντοκιμαντέρ. Έτσι το αποκαλεί ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τον τελικό. The movie όμως, έτσι το ντοκιμαντέρ, η ταινία για τον τελικό. Τέσσερις κάμερες κατέγραφαν καθημερινά κάθε πτυχή της προετοιμασίας, έτσι, τις προπονήσεις, τις αντιδράσεις, τις μετακινήσεις. Υπάρχουν πλάνα από το αεροδρόμιο, μέσα από τα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών, από τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, από το ταξίδι στην Αθήνα. Γενικώς τέσσερις κάμερες ήταν στραμμένες πάνω στους πρωταγωνιστές, πάνω στον προπονητή, πάνω στο τεχνικό επιτελείο. Έχει μέσα αποκλειστικές συνεντεύξεις, ατάκες και του Πέλκα και του Βιερίνια, το πώς έζησαν, πώς το περίμεναν. Ακόμη και η τελευταία προπόνηση στο ΆΚΑ δείχνει τον Μπρίγιοβιτς πώς σκέφτεται τον αυριανό τελικό, τον τελικό του Σαββάτου. Νομίζω ότι είναι... Άμα πάω και έκανε το κύπλο, θα έβγαινε το ντοκιμαντέρ. Όχι. Όχι. Σιγά να τον έκανε. Όχι. Είναι πάνω από 50 ώρες υλικό, σημειώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλα όσα εμείς δεν είδαμε, όλα όσα δεν είδε ο κόσμος, όλα όσα έμειναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, όλα όσα έζησε η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και πότε προβάλλεται. Λοιπόν, αυτό. Τώρα εδώ να σημειώσουμε ημερομηνία, γιατί αυτή τη μικρή γεύση που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, αυτά τα 2,5 λεπτά, και βλέποντας και τα μηνύματα στο διαδίκτυο και στα διάφορα της social media, ο κόσμος το περιμένει. Σήμερα άλλα 2,5 λεπτά, γιατί είχε δώσει και άλλα. Έτσι ακριβώς. Είχε δώσει ένα του Λουτσέσκου ότι στον τελικό, με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, μία ομάδα κερδίζει. Ο ΠΑΟΚ από την ομιλία του στα αποδυτήρια. Ναι. Είχε δώσει μια γεύση με Βιερίνια μέσα από το αυτοκίνητο ότι τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Έχει έτσι πολύ ωραίες δυνατές ατάκες από τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Αυτό λοιπόν, ποιος το πρώτο είπε ο Σάντος? Είναι πορτογαλοφερμένο. Εσείς που τον ζήσατε το Σάντος να μας πείτε. Εγώ νομίζω ναι. Τι ακριβώς? Τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Είναι Σάντος. Που δεν κέρδισε μισό τελικό πλην του Ευρωπαϊκού, έτσι. Ο κολλητός σου. Λοιπόν, εκείνο που ενδιαφέρει, εκείνο που κρατάμε όλοι και κρατάει και ο κόσμος, Κυριακή 10 Ιουνίου, ναι, σε 5 δηλαδή ημέρες, στο θερινό κινηματογράφο του Cineplex, μια εκδήλωση βεβαίως που θα καλύψει. Cineplex, σαν σιρόπι ακούγεται αυτό. Τι είναι αυτό, Cineplex? Δεν, και εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά θα το βρούμε. Δεν σε πήρε κανένα αγοράκι να σε πάει θερινό σινεμά? Ήτανε παλιά που δουλεύαμε το θερινό. Τώρα αυτό τι είναι? Αναταλία, δηλαδή, προβολή για όλους. Θα είναι η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ του τελικού. Τώρα ποιοι θα βρίσκονται εκεί στην αίθουσα δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη λεπτομέρειες. Αλλά ακόμη, ακόμη και να μην βρεθεί ο κόσμος στον συγκεκριμένο κινηματογράφο, η όλη εκδήλωση, η ταινία θα καλυφθεί ζωντανά από το ΠΑΟΚ TV. Έτσι. Παράλληλη σύνδεση από το κανάλι του Δικεφάλου στο YouTube, έτσι ώστε όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν είναι, να μπορούν να το δουν ζωντανά την ίδια ώρα. Άρα να μην κανονίσουμε κάτι Κυριακή βράδυ. Κυριακή 10 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Νομίζω ότι μπορείτε να... Δεν έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ ακόμη, οπότε μια χαρά είμαστε. Σημειώστε την ημερομηνία να μην κανονίσετε τίποτα. Ωραία. 9 η ώρα το βράδυ. Πολύ σε 5 μέρες. Πολύ μπροστά ο Πάκος. Πολύ μπροστά. Δεν υπάρχει. Θα τα κάνουν οι άλλες σε 5 χρόνια αυτά. Ποια 5? Δεν τους βλέπουμε. Να τα λέμε κι αυτά. Νομίζω ότι όλο το κομμάτι της κάλυψης των προπονήσεων, της παρακάμερας... Κατά τα social media του ΠΑΟΚ συγκρίνονται μόνο με Premiership. Το social media, το περιοδικό, όλη αυτή η δουλειά. Κάτσε, περίμενε. Ντροπή στο φίλο. Η ατάκα του Σάντος για τους τελικούς θα ήταν στους τελικούς, αρκεί να μην χάσεις. Ού να μου χαδίσεις. Εντάξει τώρα. Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, στο One Salon και είναι το Cineplex. Ωραία. Να πάμε μια βόλτα στα κορίτσια. Γυρίζουν και ξέρουν. Και πηγαίνουν σε τέτοια σινεμά, έτσι, σε θερινά. Ναι. Εμείς δεν κυκλοφορούμε, όπως φάνηκε. Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος με αυτά τα μούτρια, αφού παντρεύτηκε και όλα, πες του. Ωραία. Πολύ το μάλλον σε θερινό δούλεψε. Πολύ ναι. Το στείλανε. Τι? Πολύ στείλανε, μόνο εμείς δεν ξέραμε. Α. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Πάμε παρακάτω στην λοιπόν, επικαιρότητα. Πάμε παρακάτω να πήρατε πάμε... κανένα παίχτη, έκλεισε κανένας παίχτης? Όχι, λοιπόν, εκείνο το οποίο έχουμε είναι μια συνέντευξη του ατζέντη του Μπούκη. Για με τον Μπούκη ασχολείται κυρίως ο Μίχελ, με το Βέρμπλουμ ο Γιώργος Σαβίδης. Ξέρουμε και ποια θα κλείσει. Λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Φιλανδία. Δίνουν οι άνθρωποι τις δικές τους πληροφορίες γύρω από το θέμα του Πούκη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν,
υπάρχουν προσφορές για τον ποδοσφαιριστή, υπάρχουν προσφορές για τον Φιλανδό που έμεινε ελεύθερος από την Μπρόντμπι. Η Ελλάδα, ο σύλλογος από την Ελλάδα, ο ΠΟΚ, του προσφέρει έως και 800.000 ευρώ ετησίως. Μιλάμε για καθαρά λεφτά, έτσι, 800 χιλιάρικα το χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα, εδώ και 10, 15, 20 ημέρες και παραπάνω, για τον Μπούκι, είδαμε πουθενά αλλού οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία για άλλη ομάδα, ονομαστικά? Ούτε μισή. Νομίζω κάτι από Τουρκία, αν θυμάμαι καλά, αλλά όχι, γενικά δεν κάτι έχει. Κάτι από Τουρκία, παντού. Εμένα με θέλει κάτι από Αμερική. Όχι, CNN, CBS, ESPN, ψάξου. Στο δημοσίευμα λέει ότι και μέχρι Αμερική έφτασε η χάρη του. MLS, μάλλον κανένα τηλέφωνο θέλει να αγοράσει. Πέρα από τις 5-6 ομάδες από την Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Εγώ δεν τον αμφισβητώ. Προφανώς θα έχει προτάσεις. Απλώς ότι. Στα νούμερα του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Κοινοποιούν όλοι το ενδιαφέρον. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να έχω εδώ τώρα μια πληροφορία ότι τον ήθελε και ο Ερυθρός Αστέρας στον Μπούκι, αλλά χάνει έδαφος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρίν πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Ο οποίος Ερυθρός είχε τσεκάρει, είχε εξετάσει και το όνομα του Κρέσπο, έτσι. Mm-hmm. Του Άγχελ Κρέσπο. Κατέγραφαν τα δεδομένα ότι έχει συμβόλαιο ακόμη με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Νομίζω ότι και ο Κρέσπο είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Είναι μια υπόθεση που έτσι όπως άνοιξε, έτσι και έκλεισε για τον Ερυθρό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, λέγαμε για τον Πούκη και για το δημοσίευμα από την Φιλανδία, όπου πέρα από τις πληροφορίες για τις 800.000 ευρώ ετησίως που δίνει ο ΠΑΟΚ στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και σημειώνει ότι παρά τα συγκεκριμένα χρήματα υπάρχει ακόμη διαφορά ανάμεσά τους, υπάρχουν, φιλοξενούνται μάλλον, και δηλώσεις του ατζέντη του, ένας ακόμη Τέμου Τούρουνεν. Λογικά στη Φιλανδία το Τέμου είναι κάτι σαν το Γιώργος, προφανώς. Τέμου, όπως λέει ο Ζαζίνι, το Θεέμου στο Δροπόταμο, Τέμου. τι. Τέμου, σώσε με. Τέμου την κολάρα. Τέμου, μας πιάσαν 30 κιλά μαύρο. Έτσι, Τέμου. Ναι, τέλος πάντων. Μπορείς να συνεχίσεις. Έκλεισε. Μας έκλεισες. Καλά, δεν μας κλείνεις τον αέρα, δεν έπεσε λίγο. Τέμου, τι τραβάμε. Έπεσε. Όχι γραμμή αυτή. Ελένη, μπορείς να συνεχίσεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Είσαι επαγγελματίας επιτέλους. Σοβαρή. Γιατί βλέπω και μια σοβαρή είδηση εδώ. Για τιμωρία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για επεισόδια 1 χιλιόμετρο μακριά από το γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι είναι ανησυχητικό. Οπότε μου, τι έχουμε τραδούξουμε. Να σου πω. Θέλω να σου πω. Το θέμα που σου πρότεινα πριν. Αυτό ότι μου ζητήθηκε θέμα να βάλω κάτω το χάρτη της Τούμπας. Και τι να κάνω, Σταύρο, όπως μου είπες? Να κάνεις την απόσταση που μπορούμε να κάνουμε επεισόδια. Δηλαδή, ποια σημεία είναι 1,1 χιλιόμετρα δηλαδή, από την Τούμπα. Κάνεις γύρω-γύρω τα hot spot που μπορούμε να μανουριάζουμε. Ωραία. Και υδραγωγείο, κάτω Λαμπράκι, εκεί στο Ψύχρα. Αυτό το άλλο επίσης. Η Κατούμπα. Αυτό το άλλο ότι βγήκε η καταγραφή των ζημιών στο ΑΚΑ και έχει πιο πολλά λεφτά. Είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ή είναι μια δυσφήμιση? Τι έχει πιο πολλά λεφτά? Έχει πιο πολλά λεφτά να πληρώσει άγγιες ζημίες. Ναι, αλλά πληρώσαμε εμείς μεγαλύτερο πρόστιμο. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό? Α, το σοβαρεύεις εσύ, εντάξει. Ναι, αλλά κάτσε λίγο. Πιο πολλές ζημίες. Είναι ντροπή. Φτούσας! Φτούσας! Ελένη, επιστρέφουμε στον Πούκι. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε στον Πούκι και στον ατζέντη του. Στον Πούκι, πώς ήταν τον ατζέντη. Τεούλη μου. Και τον παίχτη έτσι τον λένε. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κλείνει μια ανάσα, τα βρήκαν προφορικά. Δεν επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε χθες. Δεν επιβεβαιώνεται. Ωραία. Ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον ατζέντη του. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια χαλάει, επιλογή, αλλά... είναι μια προοπτική, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε τελική συμφωνία όπως ανέφερε. Έχουμε προτάσεις, είναι το κλασικό που αναφέρουν οι εκπρόσωποι, οι ατζέντηδες και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα κάνει την καλύτερη επιλογή για την καριέρα του. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να του φέρνω προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα επιλέξει και ποια θα είναι η πιο συμφέρουσα για εκείνον. Νομίζω ότι το οικονομικό είναι κάτι που απασχολεί βεβαίως τον Πούκι. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε και με τον Πούκι για να επιστρέψουμε στον Λουτσέσκου. Δώσατε κι εσείς έτσι μια μικρή γεύση από τα όσα είπε ο προπονητής του. Μόνο για το φιλικό μίλησε, έτσι? Όχι, δεν μίλησε μόνο για το φιλικό.
Να πούμε ότι ήταν καλεσμένος της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να διδάξει σε ένα σεμινάριο για το ισορροπία. Για το δίπλωμα UEFA Pro και εκεί μίλησε και για το φιλικό με την ΣΤΕΑΟ, το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη ΣΤΕΑΟ, ότι σε αυτό το μάτς δεν υπάρχουν συναισθήματα, θα είναι ένας καλός αγώνας προετοιμασίας και ούτω καθεξής, αλλά μίλησε και για τον Κεσέρου χωρίς να αναφερθεί όμως ανοιχτά στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τόνισε χαρακτηριστικά ότι δύσκολα θα αποκτηθεί Ρουμάνος ποδοσφαιριστής από τους ασπρόμαυρους. Το έχω πει πολλές φορές, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το γκρουπ μας. Δεν βλέπω να έρχονται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ Ρουμάνοι παίκτες, με το συντάκτη του κειμένου βεβαίως να συνδέει αυτή την ατάκα του Λουτσέσκου ότι δεν βλέπω να έρχονται Ρουμάνοι στην παρούσα φάση στον ΠΑΟΚ, με τον Κεσέρου, τον επιθετικό της Λουντογκόρετς, ο οποίος έπαιξε το όνομα το οποίο μάλλον έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην επικαιρότητα του δικεφάλου. Βέβαια. Αυτά κρατάμε από τον Λουτσέσκου και αυτός βεβαίως τονίζει τη σημασία του να διατηρηθεί ο κορμός και από εκεί και πέρα να γίνουν πινελιές με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Τρεις κινήσεις συν του Χατσερίδη, έτσι, αν και εφόσον δεν αλλάξουν οι ισορροπίες στο ΠΑΟΚ, δεν αποχωρήσει κάποιος παίκτης και γενικώς δεν δημιουργηθεί ανάγκη να αντικατασταθεί κάποιος ή να... Για το λέω, γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ. Αφού μας ανήκει, δεν θες να το φορτωθούμε ξανά. Θα φύγει, δεν υπάρχει ούτε καλά, δεν υπάρχει καλά. Το είναι πώς θα φύγει. Λοιπόν, ναι, είναι ανήκει σε εκείνους τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ακόμη στον ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού. Στο τέλος θα φύγει και ελεύθερος, εντάξει, τι έγινε. Στην Ριέκα, για όσους το ξεχνάνε. Λοιπόν, πώς έχουν τώρα τα δεδομένα στην συντομία, Ελένη. Εν συντομία. Λοιπόν, η Ριέκα επιθυμεί να τον κρατήσει, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει ούτε τα θέλω του παίκτη, που είναι γύρω στις 400.000 λεφτά το τα οποία έπαιρνε και στον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και να καλύψει τον ΠΑΟΚ οικονομικά, γιατί βεβαίως ο ΠΑΟΚ ναι μεν δεν τον υπολογίζει, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει και να αποχωρήσει ακριβώς χωρίς το αζημίωτο. Εκεί λοιπόν έχει μπει σφήνα η Δυναμό Κιέβου, η οποία φαίνεται να καλύπτει οικονομικά και τον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν έχει κάνει ακόμη κίνηση. Υπάρχει μια πρόθεση, έχει βγει προς τα έξω. Οι ατζέντιδες, οι εκπρόσωποι του Λέοβατς βάζουν στο παιχνίδι και ομάδες από την Τουρκία κάνοντας λόγο για φημολογούμενο ενδιαφέρον. Ο Λέοβατς πιέζει για να παραμείνει στην πατρίδα του και να μετακομίσει στην Δυναμό και είναι μια υπόθεση έτσι που ακόμη παραμένει στον αέρα. Μάλιστα. Καλά, έχουμε κάποια άλλη εκκρεμότητα, όχι έτσι? Όχι. Όχι, όχι. Ωραία, okay. Ελένη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπράβο, Ελένη, ωραία μας ενημέρωσες. Να είσαι καλά. Φίλοι, για την ατάκα τους τελικούς τους κερδίζει, δεν τους παίζεις. Φίλος υποστηρίζει ότι την πρωτοείπε στην Ελλάδα, και έχει ενδιαφέρον, την πρωτοείπε στην Ελλάδα και από τότε έμεινε ο Ρικάρντο Κώστα, ο στόπερ που έπαιξε στον ΠΑΟΚ πρόπερση, και την πρωτοείπε την ατάκα για τον αγώνα τότε Κράσνονταρ ΠΑΟΚ, που τον χαρακτήρισε, ξέρω εγώ, τελικό για την πρόκριση και είπε ότι τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Και από τότε ξεκίνησε να αναφέρεται αυτή η ατάκα για τους τελικούς εδώ στην Ελλάδα, από τον Ρικάρντο Κώστα. Έτσι υποστηρίζει φίλος. Για δηλώσεις δηλαδή που έγιναν τον Νοέμβριο του 2015. Αν βρει άλλος νωρίτερα την ατάκα αυτή να έχει υποθεί εντός χώρας, από άλλον, από άλλη ομάδα, από άλλο παίχτη, προπονητή κτλ., ας μας ενημερώσει. Νοέμβριος 15. Ρικάρντο Κώστα, γράφει εδώ ο φίλος που το θυμότανε. Επιστρέφουμε τελευταίο 20 λεπτό για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Τεούλη μου, τελειώνουμε. Ναι. Πήρα ένα κοστούμι. Έχεις κανένα γάμο? Έχω γάμο. Όχι το δικό σου. Το δικό μου όχι. Όχι το δικό σου. Το δικό μου όχι. Αλλά καλού σου φίλου. Ναι, καλό. Ο οποίος και αυτός είχε πει αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα θα παντρευτώ. Και το τήρησε. Όχι. Όχι, δεν το είχε πει. Απλά γι' αυτόν ήθελε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν μπορούσε να το αποφύγει. Την πλέρωσε. Κάποιες ακόμα μικρές και μεγάλες ειδήσεις γύρω από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Γιατί βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παραμένει στην ΚΑΠΑ 20 ο Πάμπλο Γκαρσία. Στις βασικές έτσι, λεπτομέρειες της συμφωνίας υπάρχει μεγάλη διάθεση από τις δύο πλευρές. Θα είναι να γίνει μια συνέντευξη τις επόμενες μέρες για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, να αναπτύξει τον Γκαρσία το πλάνο που έχει και μακάρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μειωθεί αυτή η απόσταση των δύο ομάδων, της πρώτης με τη δεύτερη, γιατί είναι τεράστια απόσταση
και ο ΠΑΟΚ χάνει πάρα πολλά και ο ΠΑΟΚ έχει πολλά χρόνια να ανεβάσει, να αναδείξει έναν παίχτη, τουλάχιστον ένα παίχτη από τις ακαδημίες του. Ο Γκαρσία πιστεύει πάρα πολύ στη Φουρνιά, με την οποία πήρε το πρωτάθλημα. Κάποιοι παίχτες θα κάνουν προετοιμασία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ούτε αρκεί να κάνει κανένα φιλικό ο ΠΑΟΚ και μετά και να τους φωνάξουν ξαφνικά να παίξουν. Δεν είναι αυτά, είναι σπασμωδικές κινήσεις. Χρειάζεται επιμονή. Για τον Πέλκα ο ΠΑΟΚ δεν επέμεινε. Ο Πέλκας ήταν ο Μέση στα 16 του, στα 17 του. Ήταν ένας καλός παίχτης. Έμεινε, αλλά στην πρώτη του καλή χρονιά γεμάτη στην ομάδα, τη δεύτερη τον εξαφανίσανε. Εντάξει. Δημήτρη μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα ο Πέλκας θα ήταν 15% πάνω από αυτό που έδειξε φέτος. Κατά βάση όμως επέμεινε ο ΠΑΟΚ σε μια γενική εικόνα. Και τώρα ο Πέλκας είναι, σε λίγο θα παίζει η Εθνική Ελλάδος βασικός. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερός του. Εννοείται δεν υπάρχει καλύτερός του. Αλλά δεν το πέταξε, δεν τον άφησε. Είχε μια επιμονή παρά τα όποια λάθη, τα όποια προβλήματα, επέμεινε. Κανείς δεν γίνεται Πέλκας με τη μία όπως είναι ο Πέλκας τώρα. Πρέπει και να παίξει, να τον εμπιστευτείς. Να ανεχθείς και τα λάθη του. Πώς θα γίνει. Για τη Βασιλεία είδαμε χθες μια εκείνη πιθανή αντίπαλος ότι τελικά μόνο ένας Ελβετός της Βασιλείας και μόνο ο Λάγκ που είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής θα είναι στην Εθνική Ελβετίας. Αυτό βέβαια μας δείχνει ότι μόνο ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο ελβετικό πρωτάθλημα και στη Βασιλεία πήγε στην Εθνική Ελβετίας, μας δείχνει λίγο και το επίπεδο των ελβετικών ομάδων. Δεν έχουν άλλους ξένους αυτοί, γιατί είχα την εντύπωση ότι είχαν 6-7 παίκτες διεθνείς στο Μουντιάλ. Είχαν Ελβετούς που έμειναν έξω. Κάποιοι μείναν έξω. Οι άλλοι. Μην νομίζεις, έχουν πολλούς με αλβανική υπηκότητα. Έχουν Γερμανούς, έχουν τον Νορβηγό, τον Λιονούση. Έναν Κολομβιανό, έναν Νιγηριανό που είναι πιτσιρικάς. Δεν επιλέχθηκαν. Μόνο ο Λάγκ. Ο οποίος είναι παιχτάρα βέβαια και νομίζω δεν θα παίζει τη Βασιλεία του χρόνου. Ναι. Πάρ τον εσύ. Έχω μάτους. Για μετά. Λοιπόν. Έχω ζωσμά. Αυτά με τη Βασιλεία. Για τα διαρκείας που όλοι ρωτάνε θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Μετά τις 20 Ιουνίου θα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ τι ακριβώς θα συμβεί. Έχει δηλαδή ακόμα μέρες, δηλαδή στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας θα μάθουμε τις τελικές αποφάσεις για το τι ακριβώς θα ισχύσει. Και φυσικά οι 11.396 περιμένουν μια καλύτερη αντιμετώπιση και κάποια προνόμια, γιατί πέρυσι πήραν διαρκείας ενώ ήξεραν ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει 7 μάτς χωρίς κόσμο και τελικά έπαιξε 10-11, ξέρω εγώ πόσα έπαιξε. 10 χωρίς κόσμο και ένα του Ολυμπιακού που χάθηκε 11 μάτς. Περιμένουν όλοι τις αποφάσεις του ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις. Ο Πρίγκιπιτς χθες λίγο πρέπει να στεναχωρέθηκε. Φιλικό παιχνίδι της Σερβίας με τη Χιλή, λίγο πριν το Μουντιάλ. Δεν έπαιξε καθόλου ο Σέρβος του ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι. Βασικός ο Μίτροβιτς και αλλαγή του Μίτροβιτς ο Γιώβιτς. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Θα έχουν άλλο φιλικό που θα παίξει εκεί. Θα δούμε στα άλλα φιλικά για τον σέντερφορ του ΠΑΟΚ που είναι στα καλύτερά του φυσικά. Χάσανε αυτοί όμως και κόρ δεν βάλανε. Ναι. 1-0 δεν χάσανε. Ναι, χάσανε τη Χιλή. Μην τον βάζεις. Αποστημένη μπάλα χάσανε. Θα έχει πάρει και την κεφαλιά σου από το δοκάρι. Λαμόγια κυνηγάτε τον Πρίγιο. Και η ανάλυση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όλους τους δανεικούς, ο απολογισμός της πορείας τους. Έχουμε καταλήξει. Είχε ένα ωραίο θέμα η Φόρτσα το Σαββατοκύριακο με πιθανότητες παραμονής. Για όλους τους δανεικούς από Ενρίκε και ξέρω εγώ Σάμπο μέχρι Γιαννούλη, Χαρίση, αλλά ακόμα και τους πιτσιρικάδες όπως είναι βεβαίως ο Πατράλης, ο Ματθαίου, ο Δημητριάδης. Πάρα πολλοί παίχτες, πολύ λίγες οι θέσεις εντός ΠΑΟΚ.
αρκετά τα ερωτηματικά ακόμα. Για τον Ρίκε θα λέγαμε ότι υπάρχει μια σχετική βεβαιότητα ότι θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Για άλλη μια φορά θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 σίγουρους ξένους στο ρόστερ του. Οι 2 Βραζιλιάνοι, Μάτος Μαωρίτσιο, και οι 2 Ουκρανοί, ο Σάχο με το Χατσερίδη. Στο Χατσερίδη, να βάλουμε ένα αστερίσκο, θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με το θέμα διαβατηρίου. Αν υπάρχουν τα χαρτιά, θα το βγάλει και γρήγορα. Ναι. Δεν είναι την πυρηνική επιστήμη, πατέρα Έλληνα έχει. Δηλαδή, θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ο Σοκράτης μακρινός συγγενής, ο παλιός, το Κόνιο. Ναι, δηλαδή γίνονται και κοινοτικοί και Ιταλοί και αυτοί, όρια γίνονται. Τώρα δεν μιλάμε για το Χατσερίδη. Εντάξει. Σίγουρα θα υπάρχει προοπτική. Κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Ένας ξένος ακόμα, αν παραμείνουν έτσι τα δεδομένα. Ερίκε ή Ουάρντα. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό. Ο Ερίκε ξεκινάει. Ο Ερίκε θα κάνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Ουάρντα θα λείπει. Ο Ουάρντα έχει προοπτική πώλησης. Γι' αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι ο Ερίκε έχει πιο πιθανότητες, αλλά είναι και πρόωρο από τώρα. Ο Σάμπο δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε αν θα παραμείνει στο Ισραήλ, θα πάει αλλού. Μόλις την ιδέα ότι μπορεί να συμβεί αυτό τρέμεις. Ο Ζάιρο επίσης, πώς το λέει, ζυγίστηκε, κρύθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Λέο Βατσά, πάμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Θα βρεθεί ο τρόπος στην πορεία. Τα ερωτηματικά γνωστά για τον Κίτσιου, για τον Χαρίση, για τον Γιαννούλη. Ο Πούγκουρας, νομίζω ότι μαζί με τον Μιχόγεβιτς αυτή τη στιγμή διεκδικούν την 5η θέση του στόπερ, αν όλα κυλήσουν. Επειδή πολλές φορές έχει γίνει κουβέντα για τον Χατσισαΐα, ο Χατσισαΐας ψάχνει για πρόταση στο εξωτερικό. Στον Ατρόμητο θέλουν να τον κρατήσουν. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει ακουστεί ενδεχόμενο επιστροφής του. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να του εγγυηθούν και συμμετοχές. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει 30 συμμετοχές, 35 πώς είχε. Ο Κάτσε, εκτιμώ ότι όλες οι πλευρές, όλες, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ με κάποια σοβαρή πρόταση ίσως να δεχόταν να συνεχίσει το Παναθηναϊκό, αλλά όχι να το πληρώσει και από πάνω, όπως ζητήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Πόσο ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίχτες, βέβαια, μετά την πρώτη, μετά το περιθώριο που είχε, δεν ξέρω, δικό του πρόβλημα είναι. Ο Βάρντο Μουστακής. Μπορεί να πάρει τον Κάτσε ο Παναθηναϊκός. Θεωρείται συνέχεια του ρόστερ. Δεν ξέρω τι θα εμφανίσουν ως συμφωνία. Ο Λάμπρου. Μια σύνθετη υπόθεση. Είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Ο Πατράλης νομίζω έχει και άλλο χρόνο με τον Πλατανιά. Ο Μελίσσας και οι πολύ νεαροί. Και πάνε να μείνουν όλοι οι αλφαθνικοί, εντάξει. Ναι. Ο Τσελεπίδης, ο Κούστα, ο Δοδοντσάκης. Πολλοί, πολλοί παίχτες νεαροί που ίσως αυξηθούν οι δανεισμοί και στην φετινή σεζόν. Φίλος σχολιάζει ότι με βάση όλα αυτά τα οποία είδε, ο Ζάιρο, ο Σάμπο και ο Λάμπρου είχαν πολύ καλά νούμερα αυτή τη σεζόν που πέρασε. Ναι. Τι να πεις τώρα για το Σάμπο. Πραγματικά κρίθηκε. Δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικής αξίας, είναι θέμα νοοτροπίας και ψυχολογίας. Ο Ζάιρο επίσης πήρε πολλές ευκαιρίες και εδώ στην Ελλάδα με τον Μπάς Γιάννενα. Υπάρχει μια οριστική άποψη για αυτόν. Και ο Λάμπρου έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχθούμε, ότι ο Λάμπρου συνεχώς ανεβαίνει. Τώρα, πότε θα φτάσει σε ένα σημείο να πείσει ότι μπορεί να σταθεί στον ΠΑΟΚ, αυτό θα το δούμε. Μια και λέμε για μεσοεπιθετικούς,
ο Τζάλμα Κάμπος που πήρε το πιο πολύ χρόνο από όλους, έτσι είναι πολύ σταθερός με τα συν και τα πλην. Δεν έχει έρθει κάτι ακόμα από Τουρκία, αλλά και να έρθει δεν έχει διάθεση ο ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσει. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ασχοληθεί με το συμβόλαιο που λύγει το 19 ή αν θα περιμένει. Ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, ένα ποσοστό του ανήκει και στον ΠΑΟΚ. Έτσι, το 20%, ό,τι και να γίνει. Ο ΠΑΟΚ το πληρώνεται. Η Newcastle επιμένει. Η Γαλατά ζητάει κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τι να πεις. Εκτοξεύθηκε. Παρότι δεν ξεκίνησε καλά αυτή η συνεργασία, εκτοξεύθηκε ο Γκάρι μαζί με τη Γαλατά που πήρε και το πρωτάθλημα. 20 εκατομμύρια, 20% ανήκει στο ΠΑΟΚ και τα 20 τα ζητάνε οι Τούρκοι γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να δώσουν και στον ΠΑΟΚ ένα ποσό. Για να δούμε αν μπορεί για τον Γκάρι Ροντρίγκες μια αγγλική ομάδα να δώσει τόσα χρήματα. Ότι μπορεί να δώσει τόσα χρήματα, μπορεί. Αν θα πιστεί να τα δώσει για τον Ροντρίγκες. 20 εκατομμύρια, 300.000 τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Και τον πήρε μάλιστα 300.000 του όφιλε η ομάδα του στην Ισπανία. Και μέσα σε 3 χρόνια μπορεί να φτάσει και στα 20 εκατομμύρια. Να και μια ερώτηση από φίλο, ποδοσφαιρική εντελώς, για κρίση. Μήπως ο Λάμπρου είναι καλύτερος του Λιμιού? Ναι, εδώ μπορεί να γίνει σύγκριση. Έλληνας νεαρός, ακραίος. Μήπως ο Λάμπρου είναι καλύτερος του Λιμιού? Αναρωτιέται ο φίλος. Απάντησε. Αυτά προς το παρόν. 2-3 λεπτά πριν τις 2 φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Να δούμε αν η μέρα θα έχει τη μεγάλη μεταγραφική εξέλιξη που περιμένουν όλοι, με κάποια συμφωνία κυρίως με τους δύο βασικούς υποψήφιους για τον ΠΑΟΚ, για τον Βέρμπλουμ και τον Πούκι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη αυτή η αναμονή, είναι λίγο κουραστική. Αλλά στο τέλος, όταν κλείνει μια μεταγραφή, όλα αυτά ξεχνιούνται. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, όπως είναι τώρα, με λίγες ανάγκες, όπως είναι σχεδόν έτοιμος να μπει και να παίξει. Εντάξει. Και για μία-δύο μεταγραφές, νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη υπομονή. Αυτά από εμάς, λίγο πριν τις 2, από όλους εμάς ευχές για καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.